Δεν θα επηρεαστεί σοβαρά η Κρήτη από το νέο μεσογειακό κυκλώνα που έρχεται από την Ιταλία. Υπάρχει μια πιθανότητα κάποιες καταιγίδες, οι οποίες στη στιγμή βρίσκονται νότια του νησιού, να επηρεάσει και το νησί, ίσως απόψε τη νύχτα ή και την Κυριακή. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές όμως δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα έντονο, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα σημερινά στοιχεία, από την κίνηση αυτού του μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος ακολουθεί μια νότια πορεία από εκεί που βρίσκεται, θα πάει προς την Αφρική και ευτυχώς δεν θα έρθει προς την περιοχή μας. Στο άκουσμα του όρου Μεσογειακός κυκλώνας, το μυαλό όλων πηγαίνει στον Ιαννό, που σχεδόν 13 μήνες πριν, το 2020, σάρωσε τη χώρα, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κρήτη. Υπενθυμίζω ότι έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και μάλιστα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι περισσότεροι δηλαδή έχουν επηρεάσει και την περιοχή μας, όπως είχαμε και τον προηγούμενο πριν από 3 χρόνια πάλι, που είχε επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας. Ο προηγούμενος, ο ξενοφόντας ή Ζορμπάς, όπως λεγόταν τότε. Τι είναι όμως αυτά τα φαινόμενα που μπήκαν στη ζωή μας και φαίνεται πως θα παραμείνουν? Ο μεσογειακός κυκλώνας είναι ένα νεφικό σύστημα το οποίο προσομοιάζει με τους τροπικούς κυκλώνες που βλέπουμε στις διάφορες περιοχές του πλανήτη. Έχει βέβαια μικρότερες διαστάσεις. Χαρακτηρίζεται όμως από αυτή την κυκλικό σχηματισμό των νεφών γύρω από ένα μάτι, δηλαδή μια περιοχή που δεν έχουμε νεφή. Έχει πολύ ισχυρούς ανέμους γύρω του και προκαλεί μεγάλα ύψη βροχής. Είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Και επαναλαμβάνω ότι τα τελευταία 3 χρόνια οι 2 προηγούμενοι που δυστυχώς πέρασαν και τη χώρα μας έκαναν πολύ μεγάλες ζημίες και από 4 νεκρούς μάλιστα ο καθένα. Σε κάθε περίπτωση γίνουμε σε περιόδους που θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα και πιο συχνά φαινόμενα τα οποία δίνουν μεγάλη ύψη βροχής. Το έχουμε δει και στην Κρήτη άλλωστε και το Φεβρουάριο του 2019 χωρίς να έχουμε σχεδόν κυκλώνα, με ένα πιο κλασικό σύστημα. Όμως πρέπει να θωρακιστούμε όμως το όπου μπορούμε και να προετοιμαζόμαστε καλύτερα σε αυτά τα φαινόμενα. Σε ό,τι αφορά πάντως την μετεωρολογική πρόγνωση για την ερχόμενη εβδομάδα, φαίνεται πως ο καιρός στις αρχές του Νοέμβρη θα είναι καλός. Θα λέω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο καλή από πλευράς θερμοκρασιών, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Δεν περιμένουν κάτι αξιόλογο από βροχές στην Κρήτη και θα έχουμε έτσι μια εικόνα περισσότερο της αρχής φθινοπόρου, ακριβώς λόγω της ενότητας της θερμοκρασίας. Που σημαίνει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο μπορεί και να βρεθούμε στις παραλίες. Πιθανό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.